Χριστού και η προς Αυτόν πολυκλωρική αγάπη από τους χριστιανούς κάθε εποχής είναι η μεγάλη πρόκληση, αδελφοί μου, την οποία μας απευθύνει ο Κύριος μέσα από το σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα, ομολογία και αγάπη, ενώπιον των οποίων τοποθετείται σύνολη η ανθρωπότητα και των οποίων κρίνεται. Η ομολογία του Χριστού αφορά στο πολίτευμα των χριστιανών, στον τρόπο ζωής και συμπεριφοράς τους. Ομολογούμε τον Χριστό μέσα από τις πράξεις και τα λόγια μας, όταν όμως είναι σύμφωνα με το θέλημά Του, διότι υπάρχει το ενδεχόμενο της εμέσου αρνήσεως του Χριστού, όταν αρνούμαστε να εφαρμόσουμε αυτά που Εκείνος θέλει και εντέλεται για τη σωτηρία μας. Σαφέστατα η άμεση άρνηση του Χριστού, η άρνηση δηλαδή της χριστιανικής μας ιδιότητος, είναι καταδικαστέα και καταδικάζουσα ωστόσο η άρνηση του θελήματός Του, είτε από αδυναμία, είτε από απροσεξία, είτε από κληρία, αποτελεί έμεση άρνηση του Χριστού. Θέλω να καταλήξω, αδελφοί μου, στο εξής. Πολλοί χριστιανοί λένε, αν μου ζητήσουν να αρνηθώ τον Χριστό, θα προτιμήσω να μαρτυρήσω για χάρη Του. Και μακάρι να το έλεγαν αυτό όλοι οι χριστιανοί. Και ενώ υπάρχει σε αρκετούς η θετική διάθεση απέναντι στο ενδεχόμενο ενός μελλοντικού μαρτυρικού θανάτου, ίσως σε ορισμένους η επιθυμία εντούτοις το παρόν διαψεύδει την πραγματική διάθεση του ανθρώπου, που προσκαλάται στα αμαρτωλά πάθη, ομολογών την προτίμηση μάλλον του διαβόλου ή του Χριστού. Διότι όταν ο χριστιανός αμαρτάνει, ποιον ακολουθεί και ποιον ομολογεί, τον Χριστό ή τον διάβολο? Ας μη περιμένουμε να ομολογήσουμε λοιπόν τον Χριστό με τον θάνατό μας, όταν δεν τον ομολογούμε με τη ζωή μας. Σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει πάντα τους Αγίους, όλους δηλαδή εκείνους που ομολόγησαν είτε με τον θάνατό τους, είτε με τη ζωή τους, την πίστη τους και την ολοκληρωτική τους αγάπη και αφοσίωση στον Πανάγιο Πρόσωπο τον Τύρος. Και όταν αναφερόμαστε σε Αγίους πάντες, εννοούμε όχι μόνο τους Αγίους Μάρτυρες, αλλά και τους Οσίους που αγίασαν μέσα από τη μοναχική άσκηση, τους ιερείς και ιεράρχες που χαριτώθηκαν ως συνεχιστές του έργου των Αποστόλων να οδηγήσουν ψυχές στον Χριστό, τους λαϊκούς εκείνους άνδρες και γυναίκες που έφτασαν σε ύψη ουράνια μέσα από τη μετάνοια, την ταπείνωση, την απλότητα της καρδιάς, την εγκράτεια, τη θερμή προσευχή. Η ορτή των Αγίων πάντων έχει ένα άλλο νόημα, να μας υπενθυμίσει ότι οι πάντες μπορούμε και πρέπει να γίνουμε Άγιοι, και Άγιοι σημαίνει καθαροί, ηθικά ακέραιοι, μέτοχοι κατά χάρη της αγιότητος του Χριστού για το εν Χριστώ πολιτεύματος και της εκκλησιαστικής πνευματικής ζωής. Όταν ο άνθρωπος ζει τον Χριστό, όταν κουβαλά τον Χριστό σε κάθε κύτταρο του σώματός του, μέσα στην ψυχή του τότε οικειοποιείται και τις ιδιότητες του Χριστού στο βαθμό του προσωπικού του αγώνα, οικειοποιείται την αγιότητα εκείνου, γινόμενος κατά χάριν Θεός. Εάν το πρόσωπο ενός Αγίου αποτελεί την έσαρκη παραπομπή μιας ομολογίας Χριστού, τότε η πορεία του χριστιανού προς την αγιότητα πρέπει να παραπέμπει σε μία αντίστοιχη ομολογία. Ο Κύριος υπόσχεται εκατοντοπλασίων αμισθό σε όσους έχουν το θάρρος και την αντοχή να εγκαταλείψουν τα πάντα, ακόμη και τον εαυτό τους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της εγκατάλειψης των πάντων, ακόμη δε και της αυτοεγκατάλειψης, κινήθηκαν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και αξιώθηκαν να αποκτήσουν το άπαν, τη σωτηρία τους. Αρνήθηκαν οικειοθελώς σχέσεις με την αμαρτία και άφησαν πίσω τους τις αφορμές της. Η ομολογία τους δεν ολοκληρώθηκε με τον επίγειο θάνατο,
διότι συνεχίζουν και ως τελείας το αιώνος να ομολογούν ότι τίποτε δεν αγαπούν περισσότερο από τον Χριστό, ότι τίποτε δεν στάθηκε και δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην αγάπη τους για εκείνον. Η θυσία τους υπήρξε απόδειξη ολοκληρωτικού δοσήματος και αφοσίωσης μέσα από τη θυσία της ίδιας της ζωής τους. Όπως ο Χριστός έδειξε ότι το μέγεθος της αυλικής του θυσίας είναι το μέγεθος της αγάπης του, έτσι και οι Άγιοι απέδειξαν το μέγεθος της αγάπης τους με τη θυσία της ζωής τους στο βωμό της καλής ομολογίας. Συσταυρώθηκαν, συναστήθηκαν και συναλήφθησαν μαζί του στον ουρανό. Σπασιάστηκαν ως πρόβατα, πριονίστηκαν, αποκεφαλίστηκαν, λιθοβολήθηκαν, απαγχωνίστηκαν, μαστιγώθηκαν, δοκίμασαν εξευτελισμούς, έζησαν με στερήσεις, υπέφεραν καταπιέσεις, λήψεις, κακουχίες, περιπλανήθηκαν σε ερημιές και βουνά, ασκήτευσαν σε σπηλές και τρύπες της γης, χωρίς γογισμούς, χωρίς παράπονα, πάντοτε με χαρά και υπομονή, δίνοντας τη μαρτυρία του εν εαυτή ζώντος Θεού. Οι περισβείες τους άσπα συνοδεύουν στη ζωή μας.